Συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το Υπουργείο Υγείας και το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας του κυρίου Παύλου Πολάκη. Προκειμένου, καλησπέρα σας κύριε Πολάκη. Καλησπέρα κυρία Ακριβοπούλου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις εννοώ, και την εισαγγελική παρέμβαση που είχαμε, την πρωτοβουλία που πήρε ο εισαγγελέας προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική για να διαπιστωθεί εάν μαγνητοφωνήσατε ή όχι το Γιάννη Στουρνάρα, κύριε Πολάκη. Μάλιστα. Καλοδεχούμενη η εισαγγελική παρέμβαση, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, κυρία Ακριβοπούλου, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Καλοδεχούμενη, κατά παραγγελία του κυρίου Στουρνάρα βέβαια, όπως δήλωσα και με δελτίο τύπου που βγήκε νωρίς το μεσημέρι και με την παρέμβασή μου διαζώσει στη Βουλή, σαφώς και πήρα τηλέφωνο τον κύριο Στουρνάρα, σαφώς και μιλήσαμε, ουδέποτε τον απείλησα και ουδέποτε ηχογράφησα τη συνομιλία μας. Δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα ποτέ για να τα κάνω τώρα. Εγώ ό,τι έχω να πω το λέω στο φως της μέρας, πάντα, πάντα, γιατί δεν έχω κάτι να κρύψω. Και τώρα, μια που το λέτε με τον εισαγγελέα, βεβαίως, να έρθει να τα ελέγξει και αν αποδειχτεί που αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει καμία ηχογράφηση, θα φταίω εγώ τότε να κάνω μήνυση προς τον κύριο Στουρνάρα ότι με συκοφαντεί και ότι με διαβάλλει, μαζί και με την άλλη ιστορία που στήσανε πριν με το θέμα του δανείου. Θα φταίω εγώ. Θα έπρεπε να έχω κάνει πάρα πολλές μηνύσεις με αυτά τα ψεύδη και τα έσχη τα οποία έχω ακούσει εναντίον μου τόσο χρονικό διάστημα. Έτσι. Διότι όταν βγαίνει η Attica Bank και λέει είναι καθόλου νόμιμο και με τις τυπικές διαδικασίες το δάνειο που πήρα. Λέω για όλο αυτό τον πανικό που σηκώσαν τρεις μέρες. Που δεν σηκώθηκε τυχαία ο πανικός. Ο πανικός σηκώθηκε διότι τις μέρες αυτές αποκαλύφθηκε ότι ο κύριος Τσουκάτος δήλωσε ότι 16 δις δραχμές πήραμε παιδιά το 2000 για τις ανάγκες του προεκλογικού αγώνα του 2000. Το είδατε πουθενά αυτό? Σε κάτι μονοστιλάκια πέρασε στα συστημικά μέσα. Βγαίνει την Κυριακή μια αποκάλυψη η οποία δεν έχει διαψευστεί. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει από τη Νέα Δημοκρατία, παρότι έχει προκληθεί από το ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει, ότι βρέθηκε εφοπλιστής ο οποίος χρηματοδότησε με κατάθεση στην Ελβετία 1,8 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο θέμα, την εφημερίδα, και είναι ο ίδιος εφοπλιστής που έχει χρηματοδοτήσει με 800.000 ευρώ την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη και αυτή την εταιρεία της, πώς τη λένε, Ζεύσε Ντιόν, πώς τη λένε αυτή την εταιρεία με τα ρούχα. Λοιπόν, ενώ βγαίνουν αυτά, το πρώτο θέμα, το μέγα σκάνδαλο είναι οι 100.000 ευρώ δάνειο που πήρα εγώ, μόλις νόμιμες διαδικασίες. Βγαίνει η Attica Bank και λέει είναι νόμιμο, τηρήθηκαν διαδικασίες. Διαρρέει ο κύριος Στουρνάρας ότι θα κάνω έλεγχο για αυτό το πράγμα για να διαπιστώσουμε αν τηρήθηκαν νόμιμες διαδικασίες. Και τον πήρα τηλέφωνο. Φυσικά και τον πήρα τηλέφωνο. Και του είπα ότι πάρα πολύ καλά κάνετε κύριε Στουρνάρα μου και ελέγχετε, αυτό είναι η υλοποίηση του θεσμικού σας ρόλου, αν εγώ πήρα νομίμως δάνειο. Όμως, αφού το κάνετε με μένα, θα πρέπει να έχετε την ευαισθησία από τη στιγμή που είστε ανεξάρτητη αρχή και ανεξάρτητος κεντρικός τραπεζίτης, θα πρέπει να έχετε την ευαισθησία να το κάνετε σε 1, 2, 3, 4 άλλα δάνεια τα οποία υπάρχουν. Να το κάνετε στο δάνειο του πρώτου θέματος, το οποίο χρωστάει 33 εκατομμύρια ευρώ, ένα μεγάλο κομμάτι έχει γίνει απαιτητό, και η τράπεζα δεν κουνιέται εναντίον του. Για ποιο λόγο? Εσείς που την εποπτεύετε δεν πρέπει να πείτε γιατί δεν τους ελέγχετε? Δεν έχουν βγει άλλα πολιτικά πρόσωπα με διάφορα δημοσιεύματα, και είπα και δύο συγκεκριμένα ονόματα, που φαίνεται από αυτά που έχουν δημοσιευτεί ότι έχουν πάρει μεγάλα δάνεια που μετά από αρκετά χρόνια αποπληρωμής είναι πάρα πολύ ψηλά ακόμα, σαν να μην έχουν γυρίσει σχεδόν τίποτα. Αυτά δεν πρέπει να τα ελέγξετε. Και τι σας απάντησε ο κύριος Δεν Τουμάρα. Πρέπει να ελέγξετε τα δάνεια των κομμάτων. Τα δάνεια των κομμάτων. Μισό δισευρώ έχουν φτάσει. Έχουν επιστολιά στο σύμπαν. Έτσι. Και τις μεγάλες τράπεζες. Και μου απαντάει ότι είναι, λέει, αυτές ανήκουν στον SSM, είναι αλλού η εποπτεία και δεν μπορώ
Και πρέπει εμείς έχουμε την ευθύνη της εποπτείας, λέει, της Άττικα Μπάνκ, λέει, δεν είναι συστημική. Και του είπα και εγώ, του λέω, τι αρχιτραπεζίτης είσαι, ας πούμε. Τι αρχιτραπεζίτης είσαι. Δηλαδή, ελέγχεις την Άττικα Μπάνκ και τη συνεταιριστική Λαμία, ας πούμε. Ή την Μπαγκρίτια συνεταιριστική. Και από ό,τι έμαθα, βέβαια, σε αυτό ψέματα λέει. Μπορεί να ελέγξει συστημικές τράπεζες αρκεί να πάρει την άδεια της εποπτικής αρχής. Και μάλιστα, έτσι, γιατί εγώ μάλιστα τα λέω ανοιχτά, είναι προφανές ότι όλη αυτή η φασαρία με το δικό μου δάνειο βγήκε για να καλύψει όλες αυτές τις πομπές που βγήκανε για την Ιουδού και τον Πασόκ τις προηγούμενες μέρες και για τα, κάποια από τα μέσα τα οποία τους στηρίζουν. Βγήκαν για να δημιουργήσουν καταχνιά και ομίχλη και να σκεπάσουν αυτό το πράγμα. Και νομίζανε ότι θα βρουν κανένα μεγάλο σκάνδαλο. Και αναγκάστηκε βέβαια και η Τράπεζα της Ελλάδας και είπε ότι είναι νόμιμο το δάνειο, είναι νόμιμο το προϊόν που εγώ χρησιμοποίησα και το θέμα είναι λήξα. Πέταξε το καρφάκι του ότι εγώ είμαι ο μόνος που πήρα αυτό το πράγμα ως πολιτικός κτλ. Δηλαδή να ποινικοποιήσουμε το ζήτημα, κυρία Κρυβοπούλου, αν ένας πολιτικός μπορεί να πάρει δάνειο βάζοντας υποθήκη το σπίτι του και την περιουσία του. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Δεν μπορεί να έχουμε ανάγκη. Ή έπρεπε κι εμείς να τα καλύπτουμε με τίποτα φίλους, με τίποτα επιχειρηματίες, με τίποτα διευκολύνσεις, με βαλίτσες και με τέτοια πράγματα που κυκλοφορούσαν παλιότερα. Να ζητήσω και συγγνώμη δηλαδή που δεν τα έβγαλα με άλλο τρόπο τα λεφτά και πήγα και ζήτησα δάνειο υποθηκεύοντας το περιουσιακό μου στοιχείο. Δεν είμαστε με τα καλά μας, ας πούμε. Να τα δούμε ένα-ένα, γιατί πια έχουν γίνει δύο διαφορετικά θέματα. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, επίσης να πω και κάτι άλλο, κύριε Κρυβοπούλου. Ναι. Γιατί λέει και είδα δηλαδή ότι τον απειλώ. Τι απειλώ. Εγώ του είπα ότι πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα, να ελέγξει και τα άλλα δάνεια αυτά που του είπα, για να υλοποιήσει το θεσμικό του ρόλο και να αποδείξει την ανεξαρτησία του, έτσι. Γιατί εμείς το σεβασμό απέναντι στον κύριο Στουρνάρα τον έχουμε αποδείξει όταν βγαίνει, είναι κεντρικός τραπεζίτης της χώρας και έχει διαφωνήσει με την πολιτική της κυβέρνησης. Καθαρά. Εμείς μιλάγαμε για καθαρή έξοδο από το μνημόνιο και ο κύριος Στουρνάρας έβγαινε και έλεγε ότι χρειαζόμαστε προληπτική γραμμή και δεν είμαστε σίγουροι και δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές κτλ. Και επειδή είναι ανεξάρτητη η κεντρική τράπεζα, γιατί ανήκει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, τον σεβόμαστε. Τι τον απειλώ λοιπόν, εγώ του είπα. Του είπατε όμως ότι θα έρθω από εκεί, δεν απειλώ. Θα ζητήσω επίσης. Συγγνώμη, μιλάει 10 λεπτά και σπολάκι. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν είπα να μιλήσει. Το ξαναλέω και τώρα. Μισό λεπτό. Αλλά το ξαναλέω και τώρα. Θα γίνει μετά ο διάλογος. Γιατί είπε. Θα έρθω από εκεί. Κύριε Παπαγλυμίτζο, μην ταράζεστε. Θα απαντήσω σε όλα. Μην ταράζεστε καθόλου. Εγώ θα απαντήσω σε όλα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν το ξαναλέω και σήμερα. Το ξαναλέω και σήμερα ότι εάν δεν το κάνει αυτό να ελέγξει και τα άλλα δάνεια, εγώ θα ζητήσω επίσημα συνάντηση και θα πάω εκεί για να τον πείσω να το κάνει. Γιατί πρέπει να το κάνει για να αποδείξει ότι είναι ανεξάρτητη αρχή ο κύριος Στουρνάρας. Και ότι δεν υλοποιεί κάποιο άλλο σχέδιο με τη συμπεριφορά του. Κύριε Πολάκη. Έτσι είναι τα πράγματα. Είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, όταν ξεκινήσαμε την ερώτηση για την εισαγγελική παρέμβαση, είπατε ότι με εντολή Στουρνάρα εικάζεται ότι έγινε αυτή η εισαγγελική παρέμβαση. Αυτό είπατε. Αυτό καλώς το κατάλαβα, έτσι. Γιατί δεν έστειλε, δεν ζήτησε να τον προστατεύσουν και να τον κάνουν κτλ. Δεν προκαλεί την εισαγγελική παρέμβαση όταν λέει αυτά τα πράγματα. Έτσι. Εσείς στην δήλωσή σας. Στην δήλωσή σας. Να σου πω κάτι. Έχετε δει εσείς πολύ συχνά στο παρελθόν υπουργός της κυβέρνησης, της οποιασδήποτε κυβέρνησης, να διατυπώνει πολιτική κριτική εναντίον κάποιου θεσμού, κάτι οτιδήποτε, και να παραπονιέται ο θεσμός και την ίδια μέρα να βγαίνει η ελληνική δικαιοσύνη και να ασκεί προκαταρκτική εξέταση? Βεβαίως, ελάτε. Καλώς να ορίσετε, παιδιά, που λέμε και στο χωριό μου. Χίλιο καλός να ορίσετε. Εδώ είμαι, δεν φοβάμαι, είμαι καθαρός, μπορώ να απαντήσω στα πάντα, στηρίζω αυτά που λέω, εγώ μιλάω πάντα με στοιχεία, ό,τι και να πω έχει στοιχεία από πίσω. Όταν λέω πήραμε νοσοκομεία με 730 εκατομμύρια χρέος και θα παραδώσουμε νοσοκομεία με 300 εκατομμύρια πλεώνασμα, αυτό δεν αμφισβητείτε. Όταν λέω πήραμε νοσοκομεία στα οποία είχαν αποστελεχωθεί
Πήραμε πρωτοβάθμια που είχε διώξει ο προκάτοχος μου 2.500 ανθρώπους και έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή μέσα, έχουν αναλάβει υπηρεσία 18.050 άτομα, είναι στοιχεία που δεν αμφισβητούνται. Πριν πάμε στο ακούτε νέο, κύριε. Όταν λέω πήραμε ένα ΕΚΑΒ που ήταν χαλασμένα τα μισά του ασθενοφόρα και έχουμε αντικαταστήσει τα 300 από τα 760 και είναι στον δρόμο να αντικατασταθούν άλλα 150, αυτά είναι στοιχεία. Πάντα μιλάω. Εδώ είμαι, χίλιο καλό να ορίσετε, ούλοι καλοί λεβέντες. Κύριε Πολακή, πριν πάμε στα του δανείου, να μας δώσετε κι εσείς κάποιες διευκρινήσεις, διότι υπάρχει μια σάφια, όπως ακούσαμε, αν είναι καταναλωτικό. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αν είναι καταναλωτικό ή στεγαστικό, αλλά για τις ανάγκες και του ρεπορτάζ και των πληροφοριών. Γιατί εσείς, ο κύριος Στουρνάρας θεώρησε θεσμική εκτροπή, όπως είδαμε στη δήλωσή του, το γεγονός και ότι του τηλεφωνήσατε και ότι εσείς κάνατε γνωστό, διαρρεύσατε το γεγονός ότι του τηλεφωνήσατε. Και η Νέα Δημοκρατία σας καταγγέλει για εκβιασμό. Εσείς γιατί ακούστε. Διαρρεύσατε το γεγονός ότι επικοινωνήσατε με τον κύριο Στουρνάρα. Από πού και ως πού, ακούστε με, από πού και ως πού είναι θεσμική εκτροπή. Ένας άνθρωπος τον οποίον έχουν κατακρεουργήσει τρεις μέρες όλα τα ΜΜΕ, μεγάλα και μικρά, της διαπλοκής, όλα τα ΜΜΕ τα οποία τάιζε το κελπνό, φαρμακευτικές εταιρείες και μέσα σε αυτές και Νοβάρτης. Τον έχουν κατακρεουργήσει να πάρει τηλέφωνο τον τραπεζίτη της χώρας και είναι υπουργός. Με έχουν κατακρεουργήσει. Και παίρνω και του λέω, βεβαίως, να το ελέγξει το δάνειο. Αλλά εδώ σε ποιες ευαισθησία. Ή μόνο για αυτό σε ποιες ευαισθησία. Για όλα τα άλλα που έχουν βγει στη φόρα. Σε αυτά γιατί δεν έχει ευαισθησία. Άρα πήρατε για να διατηρήσετε. Το ότι χρωστάει μια δημοκρατία 150 εκατομμύρια. Το Πασούκ 200, δεν ξέρω πόσα είναι ακριβώς. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Εκεί που είναι η ευαισθησία. Να το ελέγξει. Αυτή δεν φαλήρισε τις τράπεζες. Και να έχει μάλιστα και την τέτοια να μου λέει ότι δεν μπορώ να ελέγξω. Και του λέω κι εγώ, μα είναι δυνατόν να μην μπορεί να ελέγξεις τις τιμικές τράπεζες που δανείσανε όλους αυτούς που χρεοκοπήσαν τη χώρα. Και θα ελέγξεις τις συνεταιριστικές για την Attica Bank. Άρα πήρατε λοιπόν, φυσικά και εγώ το δικαίωμα το πω, δεν το κατάλαβα. Γιατί τι είναι δηλαδή ο κύριος Τουρνάρας, ο πάπας της Ρώμης είναι και δεν πάω να του μιλήσουμε. Πήρατε και να διαμαρτυρηθείτε με δύο λόγια για την εγκίνησή του. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Σαφώς. Έτσι. Και από εκεί πέρα με πήρανε κάποιοι δημοσιογράφοι τηλέφωνο, και τους διηγήθηκα τη συνομιλία που είχαμε. Ξέρετε κυρία Ακριβοπούλου, έχω πάρα πολύ καλό μνημονικό. Ναι. Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σας πω που έχει φτάσει η δαπάνη για τα λαπαροσκοπικά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Θυμάμαι να σας πω πόσα χρήματα έχουμε δώσει από το αποθεματικό σε όλη την υγειονομική περιφέρεια Κρήτης. Πόσα και τι χρηματοδοτήσεις. Έχω εξαιρετικό μνημονικό. Έτσι. Και κάποιοι θεώρησαν ότι αυτή η μεταφορά της συνομιλίας δεν θα μπορούσε να γίνει από στήθους, αλλά έπρεπε να είναι ηγογραφημένη. Δεν ήταν. Πείτε τι μου, να κάνουν. Πείτε έτσι μου κάτι πράγμα. Τελευταίο ως προς αυτό. Τώρα, όσο για το δάνειο που λέτε, για να το λύγουμε. Πριν πάμε τώρα, στο δάνειο, ένα τελευταίο, κύριε Πολάκη. Πριν πάμε στο δάνειο. Πριν πάμε στο δάνειο, ένα τελευταίο επ' αυτού για να κλείσουν τα ερωτήματα ως προς αυτό δηλαδή. Στην δήλωση που βγάλετε νωρίτερα σήμερα, πριν την παρέμβασή σας στη Βουλή, λέτε, αν λοιπόν για κάποιον οφείλουν να παρεύουν οι δικαστικές αρχές, δεν είναι για μένα, αλλά για τον κύριο Στουρνάρα. Αυτό γιατί το λέτε στη δήλωσή σας σήμερα? Ναι. Για ποιο λόγο? Λοιπόν, ακούστε με. Ναι. Κυρία Ακριβοπούλου, εγώ ο ίδιος, αν τώρα γινότανε, γίνεται να τι το κάνουμε. Τι θέλει. Μπορώ να σηκωθώ να δείξω κάποια πράγματα? Ναι, γίνεται να το κάνουμε. Γίνεται, παιδιά, ας πει το κοντρόλ. Βεβαίως. Ναι, το δείξει. Η κάμερα ζωντανή εκπομπή, είναι ζωντανή σύνδεση. Ωραία. Λοιπόν. Μπορούμε. Τα βλέπετε αυτά εδώ? Να μας κάνει λίγο κοντινό, ναι. Αυτά εδώ τα βλέπετε? Τι είναι αυτά? Αυτά εδώ. Αυτό, ναι. αυτό. Ναι. Μισό λεπτό, έχω την πλάτη, το ξέρω. Δεν πειράζει. Μισό λεπτό.
Μισό λεπτό. Στοιχεία, κοιτάτε, κύριε Πολάκη, για να ξέρουμε. Μάλιστα. Ναι, ναι. Όλο αυτό, ναι. Συγγνώμη, μισό λεπτό, γιατί είναι και το κινητό στη μέση. Λοιπόν, ναι. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά εδώ, είναι στοιχεία τα οποία έχω πάει εγώ στον εισαγγελέα. Ναι. Έτσι. Ναι. Είναι ακόμα και εκεί κάτω κι άλλα, όλες αυτές οι κούτες, τα μισά από αυτά εδώ που έχω δίπλα, είναι στοιχεία τα οποία έχω πάει στον εισαγγελέα. Και αφορούν το σκάνδαλο της Νοβάρτης, αφορούν όλες τις πτυχές του σκανδάλου του Κελπνό, έτσι, στο οποίο κατανάλωσα πάρα πολύ θεά ουσία για να βρεθούν όλα αυτά και να αποσταλούν στον εισαγγελέα, να κατευθούν στην Εξαστική της Βουλής, να τα στείλουμε. Είναι η διαφημιστική, εδώ είναι ο κατάλογος των συμβάσεων των 894 που έκαναν επί Υπουργείας Άδωνη Γεωργιάδη και Βορύδη σε όλα τα ΜΜΕ. 9 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτός ο κατάλογος. Ο κύριος Στουρνάρας που εμπλέκεται σε όλα αυτά και λέτε να παρέμβει ο εισαγγελέας για τον κύριο Στουρνάρα. Εμπλέκεται η γυναίκα του, κυρία Κρυβοπούλου. Μάλιστα. Εμπλέκεται η γυναίκα του. Έτσι. Εδώ υπάρχουν οι φάκελοι, εδώ υπάρχουν οι φάκελοι για το e-health, για την επικοινωνικιακή εκστρατεία του Κελπνό κράτου για τον καρκίνο και τις άλλες δουλειές που είχαν πάρει με στημένους διαγωνισμούς. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε τα πορίσματα του ΣΕΗ που έχουν βγει, τα οποία έχουν πάει στους εισαγγελείς, άλλα το Δεκέμβρη του 2015, άλλα το Γενάρη του 2016, άλλα το Μάη του 2016, άλλα τέλος Οκτώβρη του 2016, άλλα αρχές του 2017, άλλα μέση του 2017. Όλα αυτά έχουν κατατεθεί. Να, το e-health forum, το άλλο σκάνδαλο που υπάρχει και στο οποίο έγινε απευθείας ανάθεση στην κυρία Στουρνάρα. Είναι όλο με τους ξενώνες του Κελπνό, με τις φακές 12,5 ευρώ. Είναι όλα αυτά οι θερμικές κάμερες που κάνανε, πώς το λένε, 5-6 χιλιάδες και τις αγοράζαν 80. Είναι το οικόπεδο, το κτίριο του Κελπνό που με αντικειμενική αξία 3 εκατομμύρια το αγοράσαν 17-18. Είναι τα εμβόλια, είναι τα αντιϊκά, είναι ο μοριακός έλεγχος. Είναι όλα αυτά τα οποία τα έχω στείλει. Τα οποία τα έχω στείλει στη δικαιοσύνη. Και περιμένουμε να βγουν τα πορίσματα. Είναι οι διορισμοί του Άδωνη Γεωργιάδη για τα οποία ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, έτσι. Και τι ήταν αυτό που ρώτησα τότε και είδα ότι είχατε πριν και τον κύριο Καλογύρου, ναι, στη Βουλή που αναφέρθηκε σε αυτό. Δηλαδή, όταν εγώ ρωτάω και στέλνω επίσημα αναφορά και λέω, ρε παιδιά, έχουμε πάει αυτά τα πράγματα. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν τους καλείτε. Τι είπα. Ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για το Κελπνό τον Ιούνιο. Έχουμε φτάσει Γενάρη, Φλεβάρη και δεν έχουν καλέσει ακόμα. Ασκήθηκε δίωξη για το Φρουζή. Γιατί του βρήκανε, λέει, ένα λογαριασμό και από εκεί τροφοδοτούσε και αυτό έγινε πέρυσι το Φλεβάρι. Εδώ τελειώνει και ο φετινός Φλεβάρης και δεν τον έχουν φωνάξει ακόμα. Γιατί δεν πρέπει να το. Δηλαδή, άμα το στείλω επίσημα και το ρωτήσω, επειδή το δημοσιοποίησα. Ή επειδή είπα τα ονόματα, λέει αυτό που λέει, γιατί κρυφά τα ονόματα. Όταν τους ανατίθεται η δικογραφία. Μισό λεπτό, γιατί είναι παρέμβαση. Όταν τους ανατίθεται η δικογραφία, δεν βγαίνει το όνομά τους. Ότι η κυρία Κρυβοπούλου αναλαμβάνει την ανάκριση για το θέμα των διορισμών. Ο κύριος Καψόχας αναλαμβάνει την ανάκριση για το θέμα του Φρουζή. Για να μην ξαναπώ τα ίδια ονόματα. Γνωστά δεν είναι. Αναρτημένα είναι. Στο τόπο, στον καταλόγο των δικαστηρίων. Πού το κρυφώ. Δηλαδή δεν πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Και την ίδια στιγμή που εγώ κάνω αυτό και το κάνω και επίσημα προς την εισαγγελία του Αριού Πάγου, την ίδια στιγμή βγαίνουν διάφοροι άλλοι και απειλούν ονομαστικά τους εισαγγελείς που έχουν αναλάβει τις υποθέσεις. Μην τυχόν βγαίνει δικηγόρος. Έτσι, μεγάλο δικηγόρος. Βγαίνει ένας εμπλεκόμενος πολιτικός. Και λέει μην τυχόν και ασκήσει δίωξη γιατί το άρθρο 86 και μουσου του και τα λοιπά και έχουν παραγραφεί κατά τη γνώμη μου και θα παραβεί το καθήκον της και αν την κλείσουμε φυλακή να την κάνουμε. Που απειλεί ευθέως την κυρία του Λουπάκη. Αυτό δεν είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι η παρέμβαση. Να απειλείς αυτό που σε ψάχνει να μην σου ασκήσει δίωξη. Αυτό είναι παρέμβαση. Όχι να πω εγώ, παιδιά, εδώ σας έχουμε φέρει δύο ντουλάπες στοιχεία.
Τι γίνεται, τι γίνεται. Έχω πλήρη, δηλαδή, γιατί κρυφό ήταν ότι ήταν ο κύριος Τουρνάρας σύμβουλος του Νοβάρτης κάποια χρόνια. Κρυφό ήταν. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Λέτε πως ό,τι επισημάνατε είναι από αυτά που έχουν δημοσιευτεί. Έπαιρνε... Κύριε Πολάκη, να πάμε λίγο... Αυτά που έχουν δημοσιευτεί, φυσικά. Γιατί. Ναι. Κρυφό είναι ότι η σύζυγός του είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και διαχειριστεί της διαφημιστικής πίτας του Κελπνό. Κρυφά είναι αυτά. Ή όλα αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα σε σχέση με το σκάνδαλο Λοβάτση και αυτά που έστειλε η κυρία Τουλουπάκη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής κτλ. Δηλαδή κρυφά είναι αυτά. Δεν κατάλαβα. Και επειδή εγώ με τη δράση μου έχω αναδείξει αυτά τα πράγματα, θα με εκδικηθεί ο κύριος Τουρνάρας για να μου ψάξει το δάνειο των 100.000. Το οποίο δάνειο, να πούμε... Και νομίζουν ότι με κάτι τέτοια... Και νομίζουν ότι με κάτι τέτοια εγώ θα ψαρώσω ή θα κάνω πίσω ή δεν ξέρω και εγώ τι. Εμείς, κυρία Κρυβοπούλου, όταν αναλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2015 να υλοποιήσουμε μια σκληρή συμφωνία, ένα συμβιβασμό που όμως τελικά είχαμε δίκιο, γιατί βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Τη βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, έτσι. Όσο και να λυσάγανε, τη βγάλαμε με την κοινωνία όρθια και στηρίζοντας τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Είχαμε πάρει και μια δέσμευση στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να πληρώσουν αυτοί που τον χρεοκόπησαν. Και αυτό υπηρετούμε στο κομμάτι που μας αναλογεί. Διότι στα 340 δις του δημόσιου χρέους που χρεοκόπησε τη χώρα, μας έβαλε στα μνημόνια, έστειλε τα παιδιά μας στην ξενιθιά, έφτασε την ανεργία στο 27%, χάσαμε το 1 τέταρτο του εθνικού προϊόντος. Μέσα σε αυτά τα 340 δις, 85 είναι υπερτιμολόγηση υλικών, φαρμάκων, αντιδραστηρίων, υπηρεσιών στον χώρο της υγείας. Και αυτά δεν εξαφανιστήκανε. Δεν τα πήρε το διαστημόπλιο από τον Ημιτό να τα πάει στο Α του Κεντάβρου. Αυτά τα πήρανε βαλίτσες και τα κάμανε καταθέσεις στις Ελβετίες, σε offshore, σε Panama Papers, σε λίστες Lagarde, σε όλα αυτά. Και το κάμανε συγκεκριμένοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα. Το κάμανε αυτοί που διαχειριστήκανε πολιτικά τα τελευταία 30 χρόνια αυτή την πατρίδα. Το κάμανε αυτές οι 100 οικογένειες που βυσοδομούν σε αυτή τη χώρα μετά τον εμφύλιο και μέχρι σήμερα. Αυτοί το κάμανε. Κύριε Πολάκη, και πρέπει να τιμωρηθούν. Δεν γίνεται. Πείτε μας, πριν δώσω το λόγο στα παιδιά για να σας κάνω τα ερωτήματα που θέλουν... Με το δάνειο τι ακριβώς συνέβη? Καταρχάς είναι καταναλωτικό, θα μου πείτε τώρα τι σημασία έχει. Έχει. Και θα εξηγήσουμε σε λίγο είναι γιατί. Ένα... Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Πείτε μας εσείς τι δάνειο είναι, αυτό. Να πω δύο κουβέντες για να τελειώνουμε. Και αν μπορείτε να κοιτάτε. Κυρία Κρυβοπούλου, εγώ υπήρξα. Λοιπόν, ακούστε με. Εγώ, κυρία Κρυβοπούλου, από το 2015 τον Οκτώβριο, επειδή έγινα υπουργός, σταμάτησα, έκλεισα τα βιβλία μου και σταμάτησα να χειρουργώ. Γιατί ως υπουργός, δεν έχω δικαίωμα να ασκώ το οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα το οποίο μπορούσα να το κάνω όταν ήμουν βουλευτής. Έχω αυτή τη στιγμή μια σειρά από προβλήματα οικονομικού χαρακτήρα, γιατί δεν βγάζω τα ίδια που έβγαζα παλιότερα. Και όταν λέω παλιότερα, εννοώ και πριν το 2011, γιατί ξέρετε κάτι. Εγώ, επειδή αγαπούσα τον τόπο μου, κατέβηκα το 2011 και έγινα δήμαρχος στα Σφακιά. Και για 1,5 χρόνο ήμουνα μια βδομάδα στην Αθήνα, χειρουργός εντατικολόγος, χειρουργός και διευθυντής ΕΜΕΘ, και μια βδομάδα στα Σφακιά. Γι' αυτό κράτησα 1,5 χρόνο. Και μετέφερα μετά την οικογένειά μου κάτω, για να μείνω κάτω. Και ασκούσα εκεί το επάγγελμά μου και δεν έβγαζα όσο έβγαζα και πριν το 10, που ήμουνα μόνο γιατρός και χειρουργός, στον ιδιωτικό τομέα. Διότι 13 αιτήσεις το ΕΣΥ έκανα, κυρία Κρυβοπούλου, και δεν με πήρανε. Μάλιστα. Και όχι γιατί ήμουν κακός γιατρός, έτσι. Αλλά γιατί δεν πληρούσα τα άλλα τους κριτήρια. Οπότε ήμουν αλλάζει η οικονομική σας κατάσταση, λέτε. Λοιπόν, εγώ σαφέστατα, τώρα, έχω ένα ζόρι, και έχω ένα ζόρι λόγω συγκεκριμένων. Έχω ένα ζόρι λόγω συγκεκριμένων συνθήκων που συμβαίνουν αυτή την περίοδο στην οικογένειά μου. Δεν θέλω να μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Δεν θέλω να μπω. Αρκετή κρεατοφαγία έγινε στη γυναίκα και στις κόρες μου. Αρκετή κρεατοφαγία και κανιβαλισμός έγινε. Τις οποίες και από εδώ δημόσια να ευχαριστήσω για τη στήριξη την οποία μου έχουν παρέσει όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια στις επιλογές που έχω κάνει. Και αν δεν τις είχα δίπλα μου, δεν θα τα κατάφερνα. Γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, είχα κάποια ζώνη και αυτό, όπως κάθε Έλληνας πολίτης,
Έβαλα υποθήκη και πήρα. Τι έπρεπε να κάνω? Και πήρα το δάνειο. Τι έπρεπε να κάνω? Ένα μεικτό προϊόν, γιατί και το πρόβλημα, γιατί και το σπίτι το οποίο έχω φτιάξει στο χωριό και το οποίο το δάνειο εξυπηρετείται κανονικότατα. Έτσι, το οποίο εξυπηρετείται κανονικότατα. Έχει κάποιες βλάβες αυτή τη στιγμή, γιατί έχει παραιτηθεί 3 χρόνια. Δεν μένω πια όπως έμενα παλιότερα που ήμουν στα Σφακιά και στο Δημαρχηλίκη. Και που δεν μπορώ να τις αντιμετωπίσω αυτές τις βλάβες τώρα. Έχω μια σειρά από άλλα προβλήματα. Το έβαλα υποθήκη και πήρα το δάνειο. Ένα μεικτό προϊόν που είναι ένα κομμάτι επισκευαστικό και το άλλο καταναλωτικό. Λοιπόν, τέλος η κουβέντα με αυτό. Αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα νομιμότητας των εγγυήσεων και όλων των χαρτιών. Έτσι. Και ας πούμε για ένα πράγμα, κυρία Κρυβοπούλου. Ναι. Εγώ βουλευτής και υπουργός, έτσι, όπως και δήμαρχος πριν, εγώ όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσει. Σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Γιατί εγώ, κοιτάξτε, εγώ για πάντα θα είμαι ο Παύλος ο Πολάκης που κατάγεται από τα Σφακιά, που έγινε γιατρός, χειρουργός, διαδικολόγος. Εγώ γιατρός θα είμαι πάντα. Βουλευτής, δήμαρχος και υπουργός θα είμαι για κάποια χρόνια. Και το θέμα είναι να αφήσω κάποια πράγματα πίσω μου. Και για να αφήσω κάποια πράγματα πίσω μου, δεν πρέπει να μπορεί να με ελέγξει κανένας. Σε αυτό το γραφείο που κάθομαι, έχουν επεχτεί δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε μίζες, σε deals και σε δουλειές. Αν έχουν αλλάξει 10 πράγματα τα τελευταία 3 χρόνια εντός μνημονίων, είναι γιατί εμείς εδώ κόψαμε τη μίζα της κορφής, όπως έχω πει πολλές φορές. Και έτσι περισσέψανε λεφτά και καλύψαμε και τις ανασφάλεις τους και αγοράσαμε και υλικά και αγοράσαμε και ασθενοφόρα και αγοράσαμε και δώσαμε και στα νοσοκομεία επάρκεια στον εφοδιασμό τους και τα πάντα. Λοιπόν, δεν θέλω λοιπόν να με κρατά κανείς από το χέρι, δεν θέλω κανείς να μου, να μου πιάνει το χέρι και να μου λέει «Μα έλα εδώ γιατί σε έχουμε». Δεν με έχουνε, τους έχω. Γιατί άμα δεν χρωστάς αυτούς, και δεν έχεις πάρει μαύρα λεφτά και βρώμικα λεφτά, έτσι, τους έχεις εσύ, δεν σε έχουν αυτοί. Γι' αυτό και παίρνεις την απόφαση που είναι προς όφελος του λαού και όχι προς όφελος των συμφερόντων αυτών που θα σε διευκολύνανε. Έτσι. Αυτό που σας καταλογίζω. Και εγώ θα το ξεπληρώσω, γιατί εγώ ξέρω να βγάζω τις υποχρεώσεις μου σε πέρα. Αυτό που σας καταλογίζουν, και να κλείσουμε το θέμα, Δανείο, για να ρωτήσουν και συνάδελφοι, είναι ότι το έδωσαν σε εσάς. Σε μια περίοδο που δύσκολα οι τράπεζες δανειοδοτούν, αν και όπως μας έλεγε πριν ο Σωτήρης από το ρεπορτάζ, η Attica Bank εδώ και αρκετό διάστημα έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα δανειοδότησης και από τις αρχές του έτους, πόσο έλεγε ο Σωτήρης, γύρω στα 20 άτομα έχουν μπει. Από αυτό το και τελευταίο πρόγραμμα που έχει πάρει ο πρόγραμμα που πήρατε και εσείς. Αλλά από το προηγούμενο. Σας λένε όμως, και αυτό ξέρετε, είναι μια σκέψη που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε πολίτη, ο οποίο. Να σας συμπαθεί, να είναι μαζί σας, να στηρίζει το... Σου λέει, αν ήμουν εγώ απλός πολίτης θα τα έπαιρνα ή τα πήρα Πολάκης επειδή είναι ο Πολάκης. Παρότι είναι νόμιμο όπως είπαμε. Νομίζω αυτό είναι απάντησε. Ένα θέμα, ξέρετε. Ναι. Ακούστε κυρία... Ναι, ναι. Κυρία Κρυβοπούλου, δεν ξέρω τι θέμα είναι και τι δεν έτσι. Είναι. Ναι. Νομίζω ότι απάντησε η Άτικα. Νομίζω ότι... Το ξέρω, θα καταλογίζουν τα πάντα, δεν το έχουν καταλογίσει. Λοιπόν. Δεν μπορούν να βρούνε τίποτα. Έχουν ψάξει 13 γενιές. Οριζοντίως και άλλες 13 καθέτος για να με βρούνε βρώμικο, έτσι. Και από αυτά που μου έχουν βρει είναι ότι καπνίζω και τώρα ότι πήρα δάνειο. Εντάξει, λοιπόν. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνω, να αποποιηθώ την ιδιότητα για να πάρω το δάνειο. Εδώ ζορίζομαι, εδώ το πήρα. Πώς θα το κάνω δηλαδή τώρα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ο λόγος του συναδέλφου. Λοιπόν. Έλα Κώστα, ξεκινάμε. Πριν, επειδή πρέπει να πειράζει η συζήτηση. Τα είπε ο κύριος Υπουργός, απλά να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις. Εγώ δύο συγκεκριμένες θέλω οπωσδήποτε να απαντηθούν. Η μία είναι ότι γράψατε στο Facebook την ημέρα που βγήκε το δημοσίευμα αυτό που κρίνατε ως προς υπεράσπισή σας. Μέσα σε αυτό λέγατε ότι στα χρόνια πριν γίνετε βουλευτής, όταν ήσταν γιατρός, βγάζετε περίπου τα τριπλάσια περίπου εισοδήματα. Και στη συνέχεια αναγκαστήκατε, όπως είπατε και τώρα, να εγκαταλείψετε το επάγγελμά σας προκειμένου να είστε βουλευτής και υπουργός. Βλέπω όμως εγώ εδώ σε δημοσιεύματα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι αυτά που έχετε δηλώσει στη Βουλή, το 2014 είχατε δηλώσει 61.508 ευρώ, το 2013 51.468, τα οποία όχι απλά δεν είναι τριπλάσια, είναι λιγότερα από όσα βγάζετε ως βουλευτής. Οπότε το ερώτημα μου είναι αν ήταν ψευδές αυτό που γράψατε στο Facebook ή αν κρύβεται εισοδήματα τα προηγούμενα χρόνια από την εφορία. Αυτό είναι το πρώτο. Απαντάτε αν θέλετε και τα δύο μαζί αμέσως μετά. Το δεύτερο ερώτημα είναι, επειδή είπατε εσείς ότι δεν ηχογραφήσατε τις συνομιλίες με τον κύριο Στουρνάρα. Ο κύριος Στουρνάρας λέει ότι την ηχογραφήσατε. Προφανώς η δικαιοσύνη θα αποφανθεί είτε θα δικαιώσει τον ένα είτε θα δικαιώσει τον άλλον. Ήθελα να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί
σε περίπτωση που δεν δικαιώσει εσάς και θα είναι τέταρτη καταδίκη σας μέσα σε 3 χρόνια. Το οποίο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρωτοφανές για έναν ενεργεία υπουργό. Αναφέρομαι στις καταδίκες που έχετε εν συντομία σε πρώτο βαθμό για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κύριο Γιαννακώτση που εδίν, επίσης για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κύριο Πουλίτου Κελπνό και από τον άδελφό μας που δεν είναι πια εν ζωή, τον Βασίλη Μπεσκένη, για εξύπρεση νεκρού, στην οποία επίσης καταδικαστήκατε. Άρα ήταν τέταρτη. Εφόσον έρθει πάντα, έτσι, δεν προδικάζω καμία απόφαση. Αν σας ανησυχεί αυτό το γεγονός και σας προβληματίζει. Αυτά τα δύο προς το παρόν. Ελάτε, κύριε Βουλέκη. Λοιπόν, ακούστε με πολύ προσεκτικά. Πάντα. Επειδή εγώ δεν αφήνω να πέσει πετραδάκι κάτω. Πρώτον, γιατρός στον ιδιωτικό τομέα υπήρξα από τον Νοέμβριο του 2000, έτσι, μέχρι τον Οκτώβριο του 2011, που ήμουν και ιδιώτης χειρουργός και μισθωτός διευθυντής σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Μετά ήμουν μόνο ιδιώτης χειρουργός και δήμαρχος στα Σφακιά. Μετά ήμουν βουλευτής και χειρουργός. Μετά ήμουν σκέτο υπουργός. 2000 με 2011 δούλεψα πάρα πολύ, νοσήλευσα πάρα πολύ κόσμο, έκανα πρακτικά 2 δουλειές, τη δουλειά του χειρουργού και τη δουλειά του εντατικολόγου και σαφώς τα εισοδήματά μου ήταν πολύ μεγαλύτερα. Κλείνει εδώ και μην μπαίνει το 14 και το 13 που βγάζετε και αυτά και χωρίς τα οικογενειακά κτλ. Ένα. Δεν τα ξέρω, γι' αυτό τα λέω. Δεν τα ξέρω, δεν είναι καμία καταδίκη. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο. Πώς το λένε, αλλού να ψάξετε, κύριε Παπα, αλλού να ψάξετε, κύριε Παπαχλημίδο, για φοροφυγάδες. Να ψάξετε σε αυτούς που τα βγάλανε με βαλίτσες, με καράβια και με κότερα στην Ελβετία και που τους είχε η λίστα Λαγκάρντ. Και που ορισμένοι και με κάτι αποφάσεις τα πρώτα 5 χρόνια πήγαμε να τα διαγράψουν, γιατί παραγράφηκαν, λέει. Λες και δεν κλέψαν επειδή πέρασαν τα 5 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, για τις καταδίκες, ακούστε με. Και στου κυρίου Γιαννακού την καταδίκη. Και στου κυρίου Πουλή την πρωτόδικη. Δεν πήγα στο δικαστήριο. Δεν πήγα. Καταθέστε όμως, έγραφες εξηγήσεις. Γιατί δεν πήγα. Γιατί δεν έδινα, όχι, σε αυτά τα δύο τίποτα. Πώς το λένε, δεν πήγα. Γιατί? Καθόλου. Θα πάω στο εφετείο και εκεί θα δούμε ποιος, τι θα γίνει και τι θα γίνει. Ξέρετε. Σύμφωνα με την ποινική μας οικονομία, αυτό είναι τεκμήριο ενοχής πάντως. Πώς το λένε, εγώ δεν κάνω πολιτική με δικαστήρια. Ναι. Εγώ δεν κάνω πολιτική με δικαστήρια. Κανονικά δεν έπρεπε από τότε που ανέλαβα υπουργός, με όλα αυτά που έχω βγάλει στη φόρα και όλη την επίθεση που έχω δεχτεί, δεν έπρεπε να κάνω άλλη δουλειά παρά να είμαι στα δικαστήρια. Δεν θέλω να είμαι εγώ στα δικαστήρια. Έτσι. Και δεν μπορώ να κάνω την αντιπαράθεση. Ούτε στο Γιαννακού, ούτε στο Πουλή. Ο κύριος Γιαννακός, ξέρετε, καταδικάστηκε για αυτό που έκανε στη Ζάκυνθο. Αυτό το γράψατε, το είπατε, οι συνάδελφοί, να, όχι εσείς. Να θυμίσουμε σε τι αναφέρεστε. Αν και νομίζω δουλεύετε κι αλλού εσείς. Φυσικά, ναι. Λοιπόν, να θυμίσουμε τι είναι η περίπτωση της Ζακύνθου την οποία επικαλεστήκατε, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν τα ξέρει όλος ο κόσμος. Η περίπτωση και την αναφέρατε, το λέω, ναι. Στη Ζάκυνθο ήταν. Στη Ζάκυνθο, κοιτάξτε, είχε πάει ο κύριος Γιαννακός και απειλούσε θεούς και δαίμονες και τη διοικήτρια για να επαναφέρει στη θέση της μια προϊσταμένη στο χειρουργείο, την οποία είχε μετακινήσει στα πλαίσια της προσπάθειας να ανοίξει το χειρουργείο. Που αν θυμάστε, εγώ πήγα εκεί για να μπουν μπροστά τα χειρουργεία και χειρούργησα 3 ανθρώπους εκεί μαζί με κάποιους συναδέλφους. Γιατί ο υπεύθυνος χειρουργός αρνιότανε, παρά τον ενδελεχή έλεγχο που έγινε στα δίκτυα, μετά τα τραγικά περιστατικά που είχε γίνει με μια γυναίκα την οποία έχασε τη ζωή της εκεί, το είχαμε ρίξει και τώρα βγήκε και δίωξη συγκεκριμένη και πάει και στο ακροατήριο αυτό. Το είχαν ρίξει στο ότι φταίνουν τα δίκτυα του νοσοκομείου, ενός καινούργιου νοσοκομείου, και ότι μέσα από εκεί βγαίνουν φίδια 40 ποδαρούς και δηλητηριώδη αέρια και δεν μπορούμε να το βάλουμε μπροστά. Λοιπόν, και είχε πάει εκεί ο κύριος Γιαννακός, ο οποίος έχει πάρει εργολαβία. Κοιτάξτε, 2 νοσοκομεία στα οποία έχουν γίνει πολύ μεγάλα πράγματα και έχει παιχτεί συγκεκριμένη μάχη με τοπική διαπλοκή. Ο κύριος Γιαννακός της Ποεδίν έχει αναλάβει εργολαβία υπεράσπισης του παλαιού καθεστώτος. Στη Μεν Ζάκυνθο να υπερασπιστεί αυτή την ομάδα η οποία ήλεγχε το νοσοκομείο και η οποία ξεδοντιάστηκε μετά που πήγα εγώ και χειρούργησα εκεί. Στη Δε Σαντορίνη, όπου εκεί ανοίξαμε
το νοσοκομείο που ο Άδωνης και ο Βορύδης θέλουν να το πουλήσουν για να γίνει ξενοδοχείο και σπα, κάθε τρεις και λίγο έβγαζε ανακοινώσεις ότι δεν δουλεύει καλά το νοσοκομείο, δεν κάνει τώρα, δεν κάνει τ' άλλο. Που έχει κάνει παπάδες στο νοσοκομείο αυτά τα τρία χρόνια. Έχει κόψει τη δουλειά βέβαια, έτσι, ενός ιδιωτικού μαγαζιού που είχε την αποκλειστικότητα Σαντορίνη, του οποίου ο ιδιοκτήτης ήταν παλιό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και είχε φτιάξει την κλινική του και στην Αθήνα και εκεί πέρα με δανειοδότηση από τον αείμνη στο Πέτρο Λάμπρου της Αγροτικής Τράπεζας την περίοδο του χρηματιστηρίου. Αλλά αυτά δεν τα λέτε. Δεν τα λέτε. Έχω μπερδευτεί. Τελικά έχετε τρεις καταδίκες ή όχι? Γιατί ξέφυγε λίγο ζήτηση και άνοιξε. Τελικά τρεις καταδίκες έχετε ή όχι? Εγώ απαντάω. Γιατί άνοιξε λίγο ζήτηση. Κύριε Παπαχλημίτζο, ακούστε με. Όποιος πολεμά δέχεται και πλήγματα. Το θέμα είναι ποιος νικά στο τέλος. Για τον Γιαννακό σας είπα. Για τον κύριο Πουλή, έτσι. Για τον κύριο Πουλή είναι ένας από αυτούς που του έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις. Είναι αυτό που έλεγα πριν τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, έτσι. Ότι από τον Ιούνιο έχει πάει αυτό το πράγμα και δεν τους έχουν καλέσει ακόμα, που αποδείχτηκε ότι πλαστογράφησαν χαρτιά, ότι έκαναν τόνα, ότι έκαναν τ' άλλο, έχουν ασκηθεί διώξεις. Και από ό,τι μαθαίνω, τέλειωσε και το δεύτερο πόρισμα για αυτή την υπόθεση, που εκτός από τους 23 του Άδωνη Γεωργιάδη, είναι άλλη καμιά εβδομινταριά και πιο πριν, που είχαν διοριστεί με αντίστοιχους τρόπους, πάλι με τους ίδιους εμπλεκόμενους και διαφορετικούς. Και βέβαια εμπλέκεται και σε πάρα πολλές άλλες. Λοιπόν, θα πάμε εκεί και στο δικαστήριο. Τώρα, όσο αφορά τον συνάδελφό σας, τον αποβιώσατε κύριο Μπεσκένη, ναι, το είπα πολύ καθαρά. Το είπα πάρα πολύ καθαρά. Επειδή απεδίωσε, δεν στο δικαστήριο ζήτησα να αναβληθεί η υπόθεση μέχρι να ολοκληρωθούν οι ανακρίσεις και οι προανακρίσεις και να ολοκληρωθούν τα πορίσματα που αφορούν το Κελπνό. Και όμως δυστυχώς δεν δέχτηκε το δικαστήριο αυτή μου το αίτημα, έκανε την εκδίκαση και φυσικά με το να μην έχω προσκομίσει, κάποια στοιχεία τα οποία είχα και τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, πήρε την απόφαση που πήρε. Γι' αυτό θα πάω. Στείλατε και έγραφε εξηγήσεις και δύο μάρτυρες. Γι' αυτό θα πάω στο εφετείο. Και στείλατε δύο μάρτυρες. Και επίσης θα σου πω και κάτι άλλο. Ξέρετε κάτι. Εγώ επειδή έχουμε πάρει. Κύριε Παχλημίτζο, ακούστε με κύριε Παχλημίτζο. Επειδή έχουμε πάρει μάλλον άλλη αναθροφή. Επειδή εγώ εκεί που ανατράφηκα στα βουνά των Σφακιών, ξέρετε, τους νεκρούς τους θυμάμαι και τους σεβόμαστε. Και όταν εγώ χτυπώ ένα αντίπαλο που είναι όρθιος. Που είναι ορθός, με κοιτά στα μάτια και τότε τον εχτυπώ στον Μπέτη. Μπροστά τον εχτυπώ, στην πλάτη. Μπέτη είναι αυτό εδώ. Τον εχτυπώ μπροστά. Εγώ ήμουν αυτός ο οποίος έκανε πάρα πολλά πράγματα για να ολοκληρωθεί η καταδίκη του επίσης αποβιώσαντα Θέμου Αναστασιάδη. Με τα 5 εκατομμύρια. Που εκεί, άμα κάτσω και γράψω το τι είχε γίνει στα πλαίσια της δικαιοσύνης για να μην υλοποιηθεί η τελική επιβολή των 5 εκατομμυρίων, θα γράψω κάνα τόμο. Στα απομνημονεύματά μου θα το γράψω. Συνέβαλα σε αυτό. Όταν έμαθα ότι έπασχε, έτσι, όταν έμαθα ότι έπασχε από μια ανίατη ασθένεια, θα το έχετε προσέξει, τους τελευταίους 7-8 μήνες δεν άνοιξα το στόμα μου για τον κύριο Αναστασιάδη. Εγώ αυτήν την άνθρωπη έχω πάρει. Αλλά κάποιοι άλλοι είναι που εργαλειοποιούν τους νεκρούς για να θίξουν εμένα, που δεν μπορούν να με θίξουν με άλλο τρόπο. Σωτήρη. Εκεί που έχω εγώ το σεβασμό απέναντι στους νεκρούς και στο θάνατο, έτσι όπως μεγάλωσα εγώ, 8 ζωές να ζήσουν αυτοί που με χτυπάνε, αυτές τις αξίες και αυτά τα αισθήματα δεν πρόκειται να τα πάρουν. Σωτήρη. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Πήρατε, τουλάχιστον από ό,τι προκύπτει από όλες τις, και από την Τράπεζα Αττικής αλλά και από την Τράπεζα της Ελλάδος, ένα νόμιμο, νομιμότατο δάνειο με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι. Αναρωτιέστε άραγε πώς αυτή η υπόθεση κατέληξε να πάρει αυτή τη διάσταση σήμερα. Υπενηχθήκατε για μία άτυπη βεντέτα του κυρίου Στουρνάρα με εσάς ή του εσάς με τον κύριο Στουρνάρα για συγκεκριμένους λόγους που αναφέρατε. Μήπως εν τέλει, αν λέω εγώ τώρα, αν αφήνατε το θέμα και το χειριζόσαστε τελείως, με τελείως διαφορετικό τρόπο και μιλούσαν τα ίδια τα γεγονότα που μιλήσαν αργότερα,
ίσως να μην έπαιρνε αυτή την τροπή, την πολιτική τροπή που πήρε σήμερα. Δηλαδή τι εννοείτε ακριβώς, κύριε Κασόλα, τι να μην κάνω? Εννοώ, όχι, λέω, με τον κύριο Στουρνάρα προφανώς έχετε ξαναμιλήσει στο τηλέφωνο. Όχι, πρώτη φορά ήταν. Α, ήτανε πρώτη φορά. Επομένως, πρώτη φορά ήταν. Ναι, λέω, δεν λοιπόν, είχα την τιμή. Εάν είχατε αποφύγει έστω του να μιλήσετε με τον κύριο Στουρνάρα και μια με... φορά τον είχα συναντήσει στη γιορτή που κάνει ο πρόεδρος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Τον είχα συναντήσει στα 5 μέτρα, αλλά έστεψε αλλού την κεφαλή του και απομακρύνθηκε γρήγορα. Άρα αυτό είναι και... Δεν είχαμε ξανακουτελώσει άλλη φορά. Λέω λοιπόν, με δεδομένο αυτό που περιγράψατε, ότι υπάρχει κάτι που σχετίζεται, ναι, με τις δραστηριότητες τις επιχειρηματικές της συζύγου του κυρίου Στουρνάρα και αυτά που και λίγο πολύ έχουν βγει. Εάν είχατε αποφύγει την οποιαδήποτε συνομιλία μαζί του... Να μην το τηλεφωνούσε, λες, δηλαδή. Ακριβώς. Και δεν του τηλεφωνούσατε για να το στρέψει, δεδομένου ότι εξηγήσατε ένα μηχανισμό το οποίο σας έχει στοχοποιήσει και είναι αντιληπτό αυτό το πράγμα, μέσα στον οποίο μηχανισμό, μέσα στον οποίο μηχανισμό εντάξατε ευθέως και τον κύριο Στουρνάρα, από ό,τι κατάλαβα. Αν το είχατε αποφύγει λοιπόν όλο αυτό, δεν θα μπορούσατε... Πιο ευθέως δεν γίνεται. Είπατε, δεν Θεός δεν γίνεται. Ναι. Τι θέλετε να σας απαντήσω? Όχι, ευθέως. Εγώ δεν ξέρετε κάτι. Δεν ακούστηκε η απάντησή σας. Κύριε Καψόλα, ξέρετε κάτι. Ναι. Ο καθένας μας... Ναι. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Ο καθένας μας είναι αυτό που κουβαλά και ως προσωπικότητα. Έτσι. Δεν σας όταν κάνω κριτική εγώ βιώνω... για την προσωπικότητά σας. Όχι, αλίμονο, δεν ερώτημα. Δεν είπα ότι μου... Δεν είπα, όχι, όχι. Εγώ σας δικαιολογώ σε εισαγωγικά την αντίδρασή μου. Όταν ένας άνθρωπος βιώνει μια άνευ προηγουμένου επίθεση, έναν κανιβαλισμό, έτσι. Δηλαδή, δίπλα περνάγανε τα δις και κάνουν πρώτο θέμα τις πενταροδεκάρες. Γιατί έτσι μόνο μπορώ να το πω. Και αυτός που είναι ο επικεφαλής των εποπτικών μηχανισμών του κράτους, των τραπεζών, τις οποίες τις φαλυρίσανε και τις έχει ανακεφαλαιοποιήσει με το αίμα του ο ελληνικός λαός 3 φορές. Γιατί τις ανακεφαλαιοποίησε? Γιατί κάποιοι τραπεζίτες τα προηγούμενα χρόνια δίνανε δάνεια αέρα, όπως λέγανε, εκατοντάδες εκατομμύρια, από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και την αγροτική μέχρι την ιωνική λαϊκή και δεν συμμαζεύεται. Αέρα και τις πρώτων μπαν και τους Λαβρεντιάδες και δεν συμμαζεύεται. Και για όλα αυτά, έτσι, και αυτά που βγαίνουν και αυτές τις μέρες στη δημοσιότητα, δεν ασχολείται να ελέγξει. Δεν ασχολείται να ελέγξει, έτσι. Και διατάσσει έρευνα για το δάνειο των 100.000 νομίζοντας ότι πιάσανε λαγό στο κυνήγι, και αποδεικνύεται βέβαια τι ακριβώς καταφέραν και τι πιάσανε, προφανώς θα τον πάρω και θα του πω. Φυσικά, εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω διαφορετικά. Προφανώς θα τον πάρω και θα του πω. Βέβαια, όχι, καλά κάνεις και ελέγξε εμένα, αλλά έλεγξε και εδώ. Και εγώ σας το ξαναλέω και σήμερα. Εάν δεν το ελέγξει τις επόμενες μέρες, τα δάνεια που του είπα, θα ζητήσω επίσημη συνάντηση και θα πάω εκεί για να τον πείσω να το κάνει. Αλλιώς δεν είναι ανεξάρτητος τραπεζίτης, αλλά είναι μέρος της υλοποίησης ενός σχεδίου. Νομίζω ότι λειτουργεί ακόμα σαν μέλος της κυβέρνησης Σαμαρά. Συγγνώμη, το ότι δεν δέχεται το λες από έναν υπουργό δεν δείχνει ότι είναι ανεξάρτητος. Αυτό δεν είναι έννοια της ανεξαρτησίας. Γιατί έχω μπερδευτεί προσωπικά. Δεν υπάρχει πράγμα. Λέτε ότι αν δεν το κάνει, θα δείξει αν είναι ανεξάρτητος ή όχι. Ρωτώ λοιπόν εγώ, το ότι δεν δέχεται εντολές από έναν υπουργό δεν είναι δείγμα ότι είναι ανεξάρτητος ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας? Να το λέει ως εντολή. Τι λέτε, κύριε Παπαχλημίτου, σοβαρά? Ναι, λέω ότι αν δεν δεχτεί αυτό που του λέτε, δηλαδή, αν είναι δείγμα της ανεξαρτησίας, δεν δέχεται, και ότι αν έτσι, θα ελέγξει το οτιδήποτε, δεν δέχεται, είναι στην δική του αρμοδιότητα. Εγώ του υπενθυμίζω, ακούστε, κύριε Παπαχλημίτου, ναι, εγώ του υπενθυμίζω ποιο είναι το καθήκον του. Ποιο είναι το καθήκον του από τη στιγμή που τον έπιασε ο καημός
να ελέγξει τα δάνεια και την νομιμότητα χορήγησής τους. Ναι. Έτσι. Ναι, δεν το υπενθυμίζω. Δεν πρέπει. Τι δεν πρέπει. Είναι το άγιο δισκοπότηρο. Μπορεί κάποιος πολίτης που ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδας να κάνει αυτό που κάνατε εσείς. Κάποιος πολίτης που ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδας μπορεί να κάνει αυτό που κάνατε εσείς. Ένας πολίτης που ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδας μπορεί να το κάνει. Μπορεί να πάρει στο τηλέφωνο τον υπουργό και να διαμαρτυρηθεί. Γιατί να μην μπορεί. Δεν το ήξερα. Μπορεί να μα δεν ελέγχει τον οποίο. Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαθλημίδου, κάντε μια αγωνιώδη προσπάθεια. Κάντε μια αγωνιώδη προσπάθεια να δείξετε. Καμία αγωνία. Όχι, όχι. Κύριε Ακριβοπούλου, μην τον κόβετε. Μην τον κόβετε. Όχι, δεν κόβω. Κάνει μια αγωνιώδη προσπάθεια. Ναι. Κάνει μια αγωνιώδη προσπάθεια ο κύριο Παπαθλημίδου να δείξει ότι τέλος πάντων εγώ το κάνω αυτό επειδή ήμουν υπουργός και έχω το θάρρος να πάρω το Στουρνάζο τηλέφωνο. Ακούστε με, κύριε Παπαθλημίδου. Ναι. Το ερώτημα που έπρεπε να σας απασχολεί εσάς προσωπικά είναι πρώτον, γιατί δεν έχει ελέγξει μια σειρά από πολίτες και επιχειρηματίες που πήραν αέρα κοπανιστό δάνεια, και δεύτερον, γιατί ελέγχει έναν υπουργό, έτσι, ο οποίος έχει βγάλει στη φόρα όλα τα σκάνδαλα που υπάρχουν στον χώρο της υγείας τα τελευταία 3 χρόνια. Ενώ αν ήμουνα σαν κάποιους άλλους και ασχολιόμουνα και έλυνα τα προβλήματά μου με φιλικές διευθετήσεις, εσείς τότε τι λέτε, θα με έλεγχε? Δεν θα με έλεγχε? Πώς το έχετε στο μυαλουδάκι σας? Αν έλυνα το πρόβλημα αλλιώς, με και καμιά υπογραφή δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό που κάνετε εσείς, εγώ αυτό είπα. Θα με έλεγχε? Εντάξει, κύριε Παπαθλημίτζο, είναι πολύ ρηχό το επιχείρημα. Πολύ ρηχό. Πολύ ρηχό και αγωνιώδες. Καλώς θα αποφανθεί δικαιοσύνη για όλα αυτά. Εμείς ό,τι λέμε μένει. Προφανώς. Προφανώς. Σαφώς και θα αποφανθεί δικαιοσύνη. Γι' αυτό είπα και εγώ. Εδώ είμαι. Χίλιο καλό να ορίσετε. Κύριε Πολακή, μια και μπήκαμε ξανά στη δικαιοσύνη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, από τη μία ή από την άλλη αφετηρία, ας πούμε. Αυτό που γράψατε προσφάτως, όχι πολύ προσφάτως, που προκάλεσε επίσης τον πολύ μεγάλο θόρυβο με την ανάρτηση που κάνατε στο Facebook όταν καταγγέλατε καθυστερήσεις από την πλευρά της δικαιοσύνης, κατονομάζοντας μάλιστα συγκεκριμένους λειτουργούς. Από τότε που το κάνατε μέχρι τώρα, έχει μεσολαβήσει κάτι, έχει αλλάξει κάτι, θα το ξανακάνετε? Δηλαδή, γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί όπως εξηγήσατε πριν αναλυτικότατα, το κάνατε θεωρώντας εσείς, να πούμε και για τους τηλεθεατές που δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν το γνωρίζει, αλλά όλη η έρευνα για την υγεία έχει ξεκινήσει από εσάς. Όλα τα σκάνδαλα στην υγεία, για όλα τα σκάνδαλα μας δείξατε πριν και τους φακέλους. Όλα αυτά, θέλω να πω, βρίσκονται στον εισαγγελέα. Δεν τα λέτε εσείς τους δημοσιογράφους. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω κάποιο λάθος αυτό? Όχι βέβαια. Λοιπόν, όχι βέβαια. Συνεπώς παρακολουθείτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την εξέλιξη αυτής της έρευνας. Πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά αυτό που καταγγείλετε ως καθυστέρηση? Διότι αυτό είναι μια καταγγελία η οποία έχει πολύ σοβαρούς υπαινιγμούς για καθυστερήσεις. Και επειδή πολλοί κόσμος αναρωτιέται τι και πώς. Από αυτά που μαθαίνω. Θέλω να μου απαντήσετε τι πιστεύετε τώρα που μιλάμε. Ναι. Εγώ, κοιτάξτε. Εγώ απάντηση επίσημη. Ξέρω ότι η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε από τους εποπτεύοντες των συγκεκριμένων υποθέσεων, όχι αυτούς καθ' αυτούς τους δικαστικούς που έχουν αναλάβει, αλλά από αυτούς που εποπτεύουν, να τις πούν την πορεία πρόοδου, πώς το λένε, ας πούμε, των υποθέσεων αυτών. Εγώ δεν έχω λάβει μέχρι στιγμής απάντηση σε αυτά τα 4 ερωτήματα που έβαλα τότε. Μέχρι στιγμής δεν έχω λάβει. Από αυτά που μαθαίνω και από δημοσιογραφικές πληροφορίες και βλέποντας και την αντίδραση κάποιων εμπλεκόμενων, θεωρώ ότι είμαστε στην τελική ευθεία επιτέλους της ολοκλήρωσης μιας σειράς αποπορισμάτων και της άσκησης των διώξεων. Αυτό θεωρώ. Και κατά τη γνώμη μου, το λέω έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει πολύ. Και αυτό δεν είναι παρέμβαση. Διότι ξέρετε κάτι. Το έχω πει και άλλη φορά. Απάντησε στην, προ λίγο και προ στην Ισπανία. Μέσα σε 2,5 χρόνια. Το έχω πει και άλλη φορά. Σαφώς. Το έχω πει και άλλη φορά. Στην Ισπανία, μέσα σε 2,5 χρόνια, από την ώρα που βγήκε το σκάνδαλο ότι κάποιοι από το κόμμα του Ραχώη, πώς το λένε, χρηματίστηκαν, στα 2,5 χρόνια έπεσε η κυβέρνηση. Ολοκληρώθηκε η δικαστική διερεύνηση, οδηγήθηκε στην αίθουσα, βγήκαν οι ποινές
και έπεσε η κυβέρνηση. Εδώ, ναι, αυτή τη στιγμή, γίνεται η δίκη της Siemens. 2018 και 19. Πότε ασκήθηκε η δίωξη? 2006. Πότε ξεκίνησε η ιστορία? Από τη δεκαετία του 90. Αυτό είναι φυσιολογικό? Αυτό πώς το βλέπετε, δηλαδή, είναι φυσιολογικό? Ή αυτό που έγινε με τον κύριο Παπαντονίου, που, γιατί είπε ο κύριος Παπαντονίου το δόγμα Πολάκη? Γιατί καμιά εβδομάδα, 10 μέρες πριν, είχα βγει στην εκπομπή του κυρίου Αρβανίτη στην ΕΡΤ και είχα πει, ρε παιδιά, 13 χρόνια προανάκριση και ανάκριση για την υπόθεση του Παπαντονίου. 13 χρόνια. Άρα, προανάκριση και ανάκριση. Και μετά από μερικές μέρες, που έγινε όλη αυτή η ιστορία με τον λογαριασμό που βρήκα κτλ., που τον προφυλάξε. Άρα λέτε ότι λοιπόν, είδατε ανάλογα δηλαδή, σημάδια και στη διαδίκτυα των σημερινών υποθέσεων, δηλαδή. Αυτό βλέπω, λέτε. Θέλω να ελπίζω πως όχι. Ναι. Θέλω να ελπίζω πως όχι, δεν έχουν περάσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι. Και επειδή εντάξει, κόβει το μυαλό μου, καταλαβαίνω, δεν είναι τέτοιο. Θεωρώ τα στοιχεία και τα απορίσματα και από το ΣΕΗ και από το Γενικό Λογιστήριο και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία καταθέσαμε και άλλα στοιχεία που βρήκαμε, θεωρώ ότι έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διερεύνηση για να έχουν ασκηθεί τουλάχιστον οι διώξεις. Δηλαδή είναι πολλές υποθέσεις, δεν είναι μία. Δεν είναι μία. Υπάρχει μεγάλη κεντρική που είναι η Νοβάρτης, που είναι η κορυφή του παγόβουνου. Έχει κι άλλες από κάτω. Έτσι. Και βέβαια στο Κελπνό που δεν είναι μία υπόθεση, είναι πολλές. Είναι πολλές. Δεν είναι μία. Έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι ολοκληρώνεται και ίσως και βλέποντας και την αγωνιώδη αντίδραση και τις απειλές κάποιων δικηγόρων και κάποιον εμπλεκόμενο ότι μην τυχόν και ασκήσετε δίωξη γιατί έχει παραγραφεί. Προσέξτε, δεν είμαι ενοχός, έχει παραγραφεί, έτσι. Από το σκευωρία δηλαδή, πέσαμε στο έχει παραγραφεί. Για να σκεφτόμαστε και τι λένε δηλαδή οι άνθρωποι. Θεωρώ ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Κύριε Πολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση σήμερα εδώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο και με πιέζουν και από το κοντέρ για να προλάβουν να μοντάρουν κάποια πράγματα και για το δελτίο. Και ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή. Ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή και για το τι έχουμε καταφέρει στον χώρο της υγείας αυτά τα 3-4 χρόνια, που από πού την πήραμε και πού τη φέραμε, και να πούμε και τι προγραμματίζουμε και για την επόμενη τετραετία. Θα το προγραμματίσουμε, θα τα δούμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολάκη. Καλό σας βράδυ.